Άμυνα του Ηράκλη. Σιώτης. Ρότζερς, Μποντιρόγκα, Μίτλετον, προσπαθεί να γυρίσει. Θα πετύχει το γαλάτι, 25-15. Το διαμαντίδης για τον Μπλάκμαν. Παπαϊωακίμ και Μπλάκνεϊ, ενώ ο Μπράντοβιτς διαμαρτυρήθηκε για επιθετικό φάουλ του Μπλάκνεϊ στην προσπάθειά του να ξεμαρκαριστεί, ότι έσπρωξε τον Σιούτη. Ο Μπλάκνεϊ που σουτάρει τώρα για 3. Το rebound από τον Μποντιρόγκα, η μπάλα έξω είναι για τον Παναθηναϊκό. Σιούτης. Ρότζερς. Αλβέρτης. Μποντιρόγκα, Ρότζερς, πάσα στο Μίτλετον, φάουλ του Χούπμαν. Εδώ ο Γερμανός. Ξανά η φάση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έκανε αυτό το φάουλ. Εδώ ο Κούβελας και ο Μαρκόπουλος παρακολουθούν το παιχνίδι από την κερκίδα. Ο Ρότζερς αστόχησε, ο Διαμαντίδης πήρε το rebound. Ηρακλής πάντα στο συν 10, 25-15. 8 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου πλέον. Διαμαντίδης. Παπαϊωακίμ, βήματα. Και εδώ ο Πυλαφίδης που κάτι λέει στον Παπαϊωακίμ. Εκνευρισμένος από το λάθος του παίκτη του. Σαφέστατα έκανε βήματα. Ένα λάθος το οποίο κάνει συχνά ο Παπαϊωακίμ. Σε αυτή την προσποίηση. Ρότζερς, Αλβέρτης, Σιούτης, Μποντιρόγκα, τον Διαμαντίδη πάντα κοντά του. Double team από τον Παπαϊωακίμ. Ρότζερς, 4 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Σιούτης, φάουλ από τον Μπλάκνεϊ. 1 δευτερόλεπτο πριν εκπνεύσει ο χρόνος επίθεσης του Παναθηναϊκού για δικαίωμα για 2 βολές τον Γιάννη Σιούτη. Εδώ ο Μπλάκνεϊ και ξανά η φάση στην οποία ο Βορειάδης έδωσε το φάουλ υπέρ του Σιούτη. Ο Σιούτης εύστοχος στην πρώτη βολή, 25-16. Και 25-17. Ο Παναθηναϊκός πάντα πιέζει σε όλο το γήπεδο. Διαμαντίδης. Για το Χούπμαν, βήματα ή φάουλ πρώτα. Προηγήθηκε το φάουλ από τον Σιούτη. Η μπάλα θα είναι από πλάγια. Εδώ και πάλι το φάουλ. Ενώ από τον πάγκο του Ηρακλή λένε στον Βορειάδη ότι ήταν σε προσπάθεια για σου το Χούπμαν και ότι θα έπρεπε να εκτελέσει βολές. Το ίδιο λέει και ο Γερμανός τώρα στον Βορειάδη. Τέλος πάντων, ο Πυλαφίδης απέσυρε τον Χούπμαν, έβαλε τον Καράγκουτη, χαμηλώνει το σχήμα. Χατζιβρέτας για τον Μπλάκνεϊ. Πιέζει ο Σιούτης, πάντα ο Μπλάκνεϊ. Σουτ για 2, έρμπολ. Ο Ρότζερς πιέζεται και χάνει από τον Παπαϊωακίμ. Ο Καράγκουτης στο καλάτι, 27-17. Ξανά σε διψήφιο αριθμό πόντων η διαφορά για τον Ηρακλή. Να κλείσουμε ένα πιο χαμηλό σχήμα τώρα. Χωρίς κλασικό σέντερ στην πεντάδα του, το Παπαϊωακίμ, το Καράγκουτης βεβαίως. Μποντιρόγκα. Θα πλησιάσει, θα βγάλει έξω για το Σιούτη. Αυτός για 3. Το rebound από τον Μπλάκνεϊ. Τελικά και ο Ηρακλής στον ευνηδιασμό. Χατζιβρέτας, ξανά Μπλάκνεϊ. Πολύ ωραία προσπάθεια, φάουλ και καλάτι. Ηρακλής που τρέχει με εκπληκτική ταχύτητα στους ευνηδιασμούς. 29-17 και εφόσον ευστοχή στη βολή ο Μπλάκνεϊ, τότε θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Ξαναβλέπετε το τελείωμα της φάσης. Ενώ ξαναλλάζει playmaker ο Μπράντοβιτς, είναι προφανές ότι ο Σέρβος θεωρεί ότι όλα τα προβλήματα για την ομάδα του από εκεί ξεκινάνε. Μέχρι τώρα, ύστερα από 12,5 λεπτά στο παιχνίδι, και ενώ ο Ηρακλής είναι στο συν 12 και πάει για το συν 13.
Το συν 12 παραμένει αφού ο Μπλάκνεϊ αστόχησε στην βολή. Βλαομέροβιτς τώρα. Κοντιρόγκα. Ρότζερς. Αλβέρτης. Για τρεις. Το rebound από τον Παπαϊωακίν. Διαμαντίδης. Παναθηναϊκός που εξακολουθεί να είναι άστοχος. Παναθηναϊκός που εξακολουθεί να μην βρίσκει τις λύσεις ούτε περιφερειακά ούτε κοντά στο καλάθι. Μπλάκνεϊ. Για τρεις. Εύστοχος. 32-17 η διαφορά στους 15. Κοντιρόγκα, Βλαομέροβιτς, Ρότζερς, το σούτ για δύο. Ακόμη ένα άστοχο σούτ, ο Χατζιβρέτας θα προλάβει, Διαμαντίδης τώρα και Μπλάκνεϊ. Τώρα από την λέει ο Κωστής Μπότσαρης, ο Μπράντοβιτς ζητάει time out. Ίσως βάλει σε λίγο στο παιχνίδι για το Κουτλουάι. Μπλάκνεϊ. Καράγκουτης για δύο, το rebound από τον Κοντιρόγκα. Ναι, Κωστής, ακούω. Στην ανάπαυλα ανάμεσα στο πρώτο, λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο, ο Μπράντοβιτς ζήτησε από τους παίκτες του βοήθεια από τα σουτ τριών πόντων. Πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα και αυτός είναι ο λόγος που αλλάζει συνεχώς playmaker και περιφερειακούς παίκτες. Βλαομέροβιτς, έχουμε βήματα όμως από το Μίτλετον, όπως λέει ο Σκηνάς, να ο Μίτλετον. Και πάμε για το time out που ζήτησε ο Μπράντοβιτς, ο Ηρακλής στο συν 15-32-17 στο πρώτο ημίχρονο στο Ιβανόφι. Ο Ηρακλής έχει κάνει ένα καταπληκτικό 14λεπτο. Προηγείται 32-17, του έχουν βγει όλα και η άμυνα του τα πηγαίνει περίφημα και στην επίθεση βρίσκει τις λύσεις, ενώ από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει εγκλωβιστεί απέναντι σε αυτή την σκληρή γρανιτένια άμυνα του Ηρακλή και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε ομαδικά αλλά ούτε και ατομικά, και από τα άτομα είναι σαφές ότι τα περισσότερα θα περίμενε κανείς από τον Μποντιρόγκα, ο οποίος όμως δείχνει να έχει παγιδευτεί στο μαρκάρισμα, από το μαρκάρισμα του Διαμαντίδη. Στην πεντάδα του Ηρακλή τώρα ο Γιαννουζάκος, ο οποίος είχε έναν τραυματισμό το βράδυ της Παρασκευής, υπέστη ένα διάστρεμα, εξαιτίας του οποίου θεωρήθηκε ότι το πιθανότερο είναι να μην παίξει σήμερα, ωστόσο φαίνεται πως ήταν αρκετά ελαφρύ και παίζει. Στην πεντάδα του Παναθηναϊκού ο Κουτλουάι. Και ο Πιλαφίδης που έβγαλε για μερικά δευτερόλεπτα τον Μπλάκνεϊ, το ξαναβάζει βγάζοντας τώρα τον Διαμαντίδη. Κωστή. Στο time out ο Κώστας Πιλαφίδης θύμισε στους παίκτες ότι έχουν ένα πολύ καλό ρυθμό. Ωστόσο όποιος νιώθει ότι έχει κουραστεί έστω και λίγο μπορεί να κάνει νόημα στον πάγκο για να αντικατασταθεί, να ξεκουραστεί. Από εκεί και πέρα στην πλευρά του Παναθηναϊκού ο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς περισσότερο ήθελε να ηρεμήσει τους παίκτες, αυτό ήταν ο λόγος που πήρε το time out. Ζήτησε περισσότερο transition στο παιχνίδι τους και μεγαλύτερη προσοχή και αυτοσυγκέντρωση από το playmaker της ομάδος. Σε εκεκριμένη περίπτωση ήταν ο Νταμίρ Βλαομέροβιτς. Επιτέλους ένα καλάθι για τον Παναθηναϊκό από μέση προς μακρινή απόσταση, το τρίποντο του Ρότζερς 32-20 και το θέμα για το οποίο ακούσατε προηγουμένως να μιλάει ο Κωστής Μπότσαρης σε ό,τι αφορά τις οδηγίες του Πιλαφίδη είναι ένα μείζον θέμα για τον φετινό Ηρακλή που όπως θα θυμάστε σας έλεγα στο ξεκίνημα της μετάδοσης ότι δεν έχει κάνει κανονική προετοιμασία. Και βεβαίως μπορεί να ξεκίνησε καλά και να δείχνει ότι έχουν δυνάμεις οι παίκτες του, αλλά υπάρχει πάντα ο φόβος της κοιλιάς για μια ομάδα που δεν έχει κάνει προετοιμασία. Θα τα πούμε όμως αργότερα, υπάρχει time out. Θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο στο Ιβανόφι, ο Ηρακλής είναι στο συν 12, 32-20. Το time out ολοκληρώθηκε και θα έχουμε βολές για τους γηπεδούχους με τον Μπλάκνεϊ που κέρδισε το φάουλ πριν από το time out. Μπλάκνεϊ που μαζί με τον Χατζιβρέτα είναι σαφώς οι καλύτεροι παίκτες του Ηρακλή μετά από 15 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Μπλάκνεϊ που ευστόχησε στην πρώτη βολή 33-20 και τώρα 34-20 καθώς ευστοχεί και στην δεύτερη βολή ο Αμερικανός playmaker. Βλαομέροβιτς. Ο Γιαννουζάκος έχει πάει στον Αλβέρτη. Ο Ρότζερς για τον Βλαομέροβιτς. Κουτλουάι για τον Μίτλετον. Φάουλ. Χαμηλά του Μπλάκνεϊ
Τέταρτο ομαδικό, η μπάλα θα είναι από πλάγια για τον Παναθηναϊκό που από το επόμενο φάουλ σε κάθε περίπτωση θα έχει δικαίωμα για να εκτελεί βόλες. Ρότζερς, Βλαομέροβιτς και Κουτλουάι, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, γλιστράει, πέφτει, προσπαθεί να του πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Καράκουτης, τώρα ο Μπλάκνεϊ, Χατζιβρέτας τελικά, που αποφεύγει τον Μουλαομέροβιτς, θα βγάλει έξω για τον Γιαννουζάκο, μόνος για τρεις, το rebound του Αλβέρτης. Ξανακλέβουν οι παίκτες του Ηρακλή, ο Μπλάκνεϊ, από τα χέρια του Μουλαομέροβιτς η μπάλα έξω. Και ξανά για τον Ηρακλή που έχει 21 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση. Γιαννουζάκος, Μπλάκνεϊ. Χατζιβρέτας, Καράγκουτης, με το Ρότζερς για τον Παπαϊωακή, με εύκολη δουλειά. 36-20, ο Ηρακλής δεν απειλεί μόνο απ' έξω το καλάθι του Παναθηναϊκού, αλλά τρυπάει και μέσα. Και η διαφορά τώρα είναι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. 16 πόντι υπέρ του Ηρακλή. Φάουλ ή όχι. Όχι. Καθαρά την μπάλα λέει ο Ποράδης, ότι πήρε ο Μπλάκνεϊ, διαμαρτύρεται ο Μπράντοβιτς. Λέει ότι υπήρξε φάουλ του Μπλάκνεϊ, για να δούμε εδώ αν θα μπορέσουμε. Όχι, την μπάλα βρίσκει. Νομίζω ότι σωστά αποφάσισε ο Βορεάδης που ήταν και πάρα πολύ κοντά. Ο Λαομέροβιτς το λέει, πολύ ωραία προσπάθεια από τον playmaker του Παναθηναϊκού και 36-22. Μπράντοβιτς που θα ξαναβάλει σε λίγο τον Ποτιρόγκα. Θα δούμε τώρα τον Χατζιβρέτα, Γιαννουζάκος για τρεις. Άστοχος και πάλι το επιθετικό rebound από τον Καράγκουτη, Γιαννουζάκος, το lay-up, 38-22. Παναθηναϊκός που εκτός των άλλων αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα και στα rebound. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τομέας του παιχνιδιού στον οποίο να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά του παιχνιδιού. Επιθετικό φάουλ τώρα του Αλβέρτη στον Γιαννουζάκο. Τίποτα δεν του βγαίνει του Παναθηναϊκού. Έχω την εντύπωση ότι έχουν, δείτε εδώ, σε επανάληψη φάση δεν χωράει καμία αμφιβολία, σαν τάβρος με το κεφάλι αρχικά και με το αριστερό χέρι στην συνέχεια έπεσε πάνω στο Γιαννουζάκο Αλβέρτης και έκανε το επιθετικό φάουλ. Δεν του βγαίνει τίποτα του Παναθηναϊκού και θα έλεγα ότι μάλλον δεν περίμενε τέτοιο παιχνίδι από τον Ηρακλή, ξαφνιάστηκε και τώρα ψάχνει να βρει το ρυθμό του, αλλά τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Καράγκουτης, το σούτ για 2, εύστοχος και η διαφορά εκτοξεύεται στους 18, 40-22. Ηρακλής που κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι μέχρι τώρα. Μουλαομέροβιτς, Ποντιρόγκα, η μπάλα δεν θα μπει στο καλάθι, υπάρχει όμως το φάουλ και όμως για 2 βολές τον Ντέγιαν Ποντιρόγκα. Φάουλ από τον Γιαννουζάκο νομίζω. Πράγματι, 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τιρόγκα θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Άστοχος στην πρώτη, το 40-22 παραμένει. Τώρα η δεύτερη βολή του Ποντιρόγκα, 40-23 και νομίζω ότι αυτός πρέπει να ήταν ο πρώτος πόντος του Ντέγιαν Ποντιρόγκα. Νομίζω ότι δεν έχουμε και την βοήθεια της στατιστικής σήμερα. Μπλάκνεϊ για τον Χατζιβρέτα. Γιαννουζάκος. Ο Χούπμαν δεν μπορεί, ο Μουλαομέροβιτς παίρνει και δίνει τώρα για τον Ποντιρόγκα με τον Καράγκουτη αυτός. Ψάχνει μια πάσα και είναι για τον Μουλαομέροβιτς τελικά, 1-44 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μουλαομέροβιτς που θέλει να πλησιάσει στο lay-up, αστοχή, rebound από τον Χούπμαν και ο Μπλάκνεϊ που τρέχει στον ευνηδιασμό. Σταματάει, δίνει στον Καράγκουτη, αυτός γυρίζει. Τελικά τι έκανε εκεί, πέταξε την μπάλα με το αριστερό. Λαφίδης ζητάει time out.
Βλαομέροβιτς, φάουλ από τον Μπλάκνεϊ, δικαίωμα για δύο βολές στον Βλαομέροβιτς και θα έχουμε το time out που ζήτησε ο Πυλαφίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ανώφη, ο Ηρακλής είναι στο σύν 17-40-23 και αμέσως μετά την ολοκλήρωση του time out θα έχουμε βολές για τον Παναθηναϊκό. Βλέπετε τους πάγκους των δύο ομάδων με τους προπονητές να δίνουν τις οδηγίες. Εδώ ο Μπράντοβιτς να μιλά στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Μπράντοβιτς που ανακατεύει συνεχώς την τράπουλα προσπαθώντας να βρει τις λύσεις οι οποίες θα επιτρέψουν στην ομάδα του να έχει έναν ρυθμό τέτοιο που να μπορέσει να μπει στο παιχνίδι επιτέλους. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπει στο παιχνίδι ύστερα από 18,5 λεπτά. Τίποτα δεν του βγαίνει. Ενώ αντιθέτως ο Ηρακλής δείχνει να υλοποιεί όλα τα σχέδια που προετοίμασε πριν οι δύο ομάδες μπουν στο τζάμπολ του αγώνα. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Κωστή. Ο πάγκο του Ηρακλή, οι οδηγίες ήταν οι παίκτες του να είναι προετοιμασμένοι του Κώστα Πυλαφίδη να δεχθούν μια πίεση τώρα στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, να μην βιαστούν να εκδηλώσουν τις επιθέσεις τους και όσο μπορούν να είναι σίγουροι για το αποτέλεσμα αυτής. Από την άλλη πλευρά, ζήτησε μεγαλύτερη δραστηριοποίηση ο Ζέλμιρο Μπράντοβιτς τόσο του Ντάριλ Μίτλετον όσο και του Ιμπραήμ Κουτλουάη. Ο Μουλαομέροβιτς ευστόχησε στην πρώτη βολή, έκανε το 40-24 και τώρα 40-25. Στην επαναφορά ο Κούπμαν για τον Διαμαντίδη που ξαναγύρισε στην πεντάδα του Ηρακλή. Διαμαντίδης πιεζόμενος από τον Μουλαομέροβιτς. Χατζιβρέτας, 10 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση ο Ηρακλής. Ο Γιαννουζάκος για τον Κούπμαν, αυτός με τον Μίτλετον. Καράγκουτης για 3, εύστοχος 43-25, η σοφάριση της μεγαλύτερης διαφοράς στο παιχνίδι στους 18 και πάλι για τον Ηρακλή, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. 52 δευτερόλεπτα μένουν για να ολοκληρωθεί το 20 λεπτό. Αλβέρτης, Βλαομέροβιτς, προσποίηση στο Διαμαντίδη, Μποντιρόγκα για 3, το rebound από τον Μίτλετον, Βλαομέροβιτς, ο Παναθηναϊκός ανανέωσε την επίθεσή του. 30-29 δευτερόλεπτα τώρα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Βλαομέροβιτς. Φάουλ από ποιον, από τον Καράμπουτη, ναι. Δικαίωμα για βολές στον Βλαομέροβιτς. Εδώ δείτε πως απλώνει το δεξί του πόδι με το γόνατο συγκεκριμένα και κάνει τον φάουλ ο Καράγκουτης, το είδε ο Βορεάδης. Ο Μουλαομέροβιτς 3 στις 3, καθώς είχε εκτελέσει και προηγούμενα δύο εύστοχες βολές, 43-26. Και τώρα 4 στις 4, μέσα σε λιγότερο από λεπτό. Και ο Χατζιβρέτας από ό,τι φαίνεται θα αναλάβει την τελευταία επίθεση για το πρώτο ημίχρονο, αφού πήρε την μπάλα σαν playmaker και μόνος του θα πάει στο shoot. Άστοχος, το rebound από τον Μίτλετον, υπάρχει χρόνος για τον Παναθηναϊκό, βιάστηκε ο Χατζιβρέτας. 3 δευτερόλεπτα, προσπαθεί να κλέψει ο Διαμαντίδης, κλείνεται ο Αλβέρτης, κάνει τελικά το shoot, αστοχή και το πρώτο ημίχρονο τελειώνει, 43-27, ένα πρώτο ημίχρονο καταπληκτικό για τον Ηρακλή, απογοητευτικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Ηρακλής που κατάφερε με την πολύ καλή του άμυνα να παγιδεύσει τους αντιπάλους του και από αυτή την άμυνα να ξεκινήσει την προσπάθεια κτισίματος αυτής της διαφοράς των 16 πόντων, διαφορά που ήταν και μεγαλύτερη σε δύο περιπτώσεις για τον Ηρακλή που την έφτασε στους 18 πόντους. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο από το Ιβανόφιο, 43-27 προηγεί το Ηρακλής του Παναθηναϊκού. Θα επιστρέψουμε, πάμε στα στούντιο του Super Sport και θα επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.